Γεια σας παιδιά, είμαστε και πάλι μαζί με ένα ακόμα επεισόδιο του Planet Zoo. Και θυμάστε, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε φτιάξει διάφορα μαγαζιά. Λοιπόν, κάναμε κάποιες αλλαγές εδώ και στις εγκαταστάσεις και στα μαγαζιά. Έκανα αλλαγές εδώ στα μαγαζιά, έβαλα περισσότερα μαγαζιά γύρω γύρω, επειδή έχω ξεκλειδώσει και άλλα με το με διάφορα researches, και πλέον τους έβαλα και απ' έξω αυτό εδώ το ξύλινο, το περίβλημα, δηλαδή μπορώ να τα ντύσω. Οπότε έχω πίτσα, έχω εδώ πέρα Pips Hot Water, δεν ξέρω τι είναι, juice, χυμούς, balloons, ένα σωρό πράγματα. Όλα τα μαγαζιά είναι εδώ γύρω. Τουριστικά, αυτό τι είναι? Αυτό είναι hot dog. Και αν θυμάστε εδώ πέρα, θα το δούμε αυτό. Εδώ πέρα είχα φτιάξει το ηλεκτρικό, είχα βάλει μια ηλεκτρική γεννήτρια. Λοιπόν, δεν μου άρεσε έτσι όπως ήταν αυτό το πράγμα. Δεν μου άρεσε έτσι όπως ήταν, επειδή αυτό χρειάζεται, θέλω να είναι πιο όμορφο, οπότε τα έκανα όλα υπόγεια. Πήρε λίγο δουλίτσα, οπότε κατεβαίνουν όλοι εδώ κάτω, πιμπαίνουν εδώ μέσα. Και εδώ λοιπόν έχω μία ηλεκτρική γεννήτρια που δίνει ρεύμα στο μισό κήπο από την πίσω μεριά, και από την άλλη μεριά έχω και μία γεννήτρια η οποία καθαρίζει το νερό, γιατί θα φτιάξουμε κάποιες λιμνούλες. Οπότε ανεβαίνουν όλοι και έρχονται από εδώ πέρα, και έχουν βέβαια και τα μαγαζιά, έτσι. Μεγάλη υπόθεση αυτό εδώ, και είναι και πολύ πιο όμορφο πλέον εδώ πέρα αυτό εδώ από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Έχω και αρκετό κόσμο πλέον, έχω 550 άτομα. Πρωτού προχωρήσω, κάτσε να τα αφήσω να κυλήσει λιγάκι. Καταρχήν έχω ένα θέμα εδώ. Workshop 41, staff is having Q2. Τι λες? Καλά, πόσους μηχανικούς έχουμε, για να δούμε λίγο πόσους μηχανικούς έχουμε. Έχουμε ακριβώς μηχανικούς 3 έχω, γιατί έχω τέτοιο πρόβλημα. Έχω μηχανικούς 3 και έχω ένα εδώ workshop. Έχω άλλο ένα εδώ, το φτιάξα για αυτό το λόγο, και έχω και νομίζω και άλλο ένα εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, να το, 3 δηλαδή. Bet resources complete. Για να δούμε τι βρήκε. Ωραία. Ο Inspector έχει τις 21 μέρες. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει να κάνω πρωτού προχωρήσουμε πλέον στα ζώα. Πολύ ωραία αυτό εδώ πέρα στη μέση, πολύ μου αρέσει τελικά. Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Staff are having to use this facility. Γιατί θέλει και άλλο workshop? Δεν το έχω καταλάβει εδώ πέρα, αφού είναι άδειο αυτό. Είναι άδειο, έχει κόσμο. Τι έχει εδώ μέσα? Οπα. Όχι, έχει άνθρωπο που δουλεύει. Εδώ δουλεύει αυτός. Εδώ δουλεύει. Ρε εσύ, έχω και από την άλλη μεριά. Στο καλό εδώ, γιατί δεν έρχονται. Έχω και από εδώ. Οπα. Εδώ κάτι γίνεται. Πρόβλημα έχουμε εδώ πέρα. Μην πεις ότι και εδώ κάνουν δουλειά. Τι έγινε εδώ πέρα? Αυτό είναι το water treatment, το οποίο δεν δουλεύει. Έχω βάλει και εδώ μια γεννήτρια η οποία καθαρίζει το νερό, γιατί είχα πρόβλημα εδώ με τους με τα φλαμίνγκο. Βλέπετε, έχουν γίνει και πολλά πλέον. Έχουν γίνει και πολλά τα φλαμίνγκο. Οπότε καθαρίζει το νερό της, της λιμνούλας. Λοιπόν, habitant cleaners is a, τι λέει, is a disease. Habitat 5, ποιο είναι το 5? Συγγνώμη, καθαρίσαμε. Λοιπόν, οπότε τα καθαρίζουν και αυτά. Τι να δούμε τι έγινε εδώ. Γιατί έχουμε θέμα?
Το νερό είναι που καθαρίζει εδώ, είναι μια γεννήτρια νερό εδώ κάτω, νάτι, υπογείως και άλλη που την έχω βάλει εκεί πέρα. Εδώ το νερό είναι καθαρό. Όπα, λάθος. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε τώρα. Πρωτού προχωρήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τα ζώα μας. Καταρχήν εδώ, αυτός εδώ, να το βάλουμε έναν γιατρό να ψάξει κάτι παραπάνω, να ψάξει περισσότερα πράγματα, το fever. Ωραία. Η μηχανική περίμενε, οι μηχανικοί κάνουν research, ναι, και οι τρεις κάνουν. Ζώα, animals. Έχουμε και λέμε, έχουμε 30 ζώα αυτή τη στιγμή στον ζωολογικό μας κήπο. Όσα έχουν ενηλικιωθεί θα τα αφήσουμε στο άγριο περιβάλλον για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα credits. Θα κρατήσουμε μόνο ένα αρσενικό και ένα θηλυκό από το καθένα. Το κάνουμε αυτό γιατί χρειάζεται να το κάνουμε. Αυτό εδώ δεν μπορούμε να το αφήσουμε γιατί τώρα γεννήθηκε. Πάμε τώρα. Αυτό όχι, πάμε στα φλαμίγκο. Όχι, όχι, ναι. Αυτό εδώ τι είναι, είναι αρσενικό, αρσενικά έχουμε ένα σωρό. Το ένα φλαμίγκο φεύγει. Τι μας δίνει, 5 credits. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αλλά φλαμίγκο δεν μπορούμε να διώξουμε. Πάμε τώρα εδώ. Στα παγόνια, ναι, δεν είναι γαλοπούλες, είναι παγόνια. Είναι παγόνια όντως. Να δω τι μπορούμε να διώξουμε έξω. Έχω και ένα θέμα εδώ, είναι πολλά. Και πρέπει εδώ να σταματήσουν να αναπαράγονται. Ήταν να παράγονται σαν τρελά. Σαν τρελά να παράγονται τα παγόνια τώρα που το σκέφτομαι. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 παγόνια. Και κανένα δεν έχει. Μόνο τα δύο τα αρχικά είναι τα μεγάλα, τα οποία δεν μπορώ να τα ελευθερώσω. Τα άλλα θα περιμένω να μεγαλώσουν. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει. Κάτσε να δω πώς θα γίνει αυτό. Animals εδώ. Πρέπει να πάω. Παιδιά, έχω πολλά παγόνια. Γεννήσαν πάρα πολλά αυτά. Χαμός γίνεται. Ωραία. Αυτό μπορώ να το διώξω. Release. Ναι. Ένα έφυγε. Πω πόσα έχω. Κάτσε τώρα, πρέπει να δούμε και κάνα πιο μεγάλο. Αυτό μπορούμε, όχι. Αυτό, ναι. Κάτσε, αρσενικά θηλυκά έχουμε μπόλικα, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Και αυτό. Εντάξει, δεν μας δίνουν πολλά, μας δίνουν 8 credits, ανεβαίνουν τα credits. Άλλο παγόνι. Παγόνια, παγόνια. Παγόνια, παγόνια. Έλα και κανένα αρσενικό. Ριλίζ και εσύ. Πολύ καλό αυτό. Τώρα κάνουμε μια βασική δουλειά που πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Όλα τα άλλα είναι μικρούλια. Οπότε αυτό το θηλυκό και αυτό το αρσενικό πρέπει να πάψουν να αναπαράγονται. Ας μη σου πω ότι όλα πρέπει να πάψουν να αναπαράγονται. Φτάνουν τα παγόνια εδώ μέσα. Μέχρι πατά αυτά εδώ τα, τα κουμπάκια, που τους δίνουν χάπια τέλος πάντων για να σταματήσουν να παράγονται. Αυτά είναι μικρά, 0,9. Ωραία φίλε, πόσα κάνανε. Αυτό τι είναι, φλαμίγκο. Τα φλαμίγκο τα αφήνω γιατί έχω μόνο 4. Έχω 3 αρσενικά και ένα θηλυκό. Ωραία, θα γίνει μάχη. Τα παγόνια είναι πάρα πολλά. Τα αφήσουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα. Οι ζεύρες. Ζεύρες έχουμε ένα μικρούλι το οποίο είναι 2,9. Δεν μπορούμε να το διώξουμε ακόμα. Η σάμπλε αντελόπ. Αυτές έχουν μεγαλώσει. Αυτό μπορούμε να το διώξουμε. Παίρνω 23 credits. Πολύ ωραία. 23 credits. Στάσαμε 933. Πολύ ωραία. Και πάμε εδώ. Κάτσε, γιατί έχουμε και άλλα εδώ.
Και τα αντιλοπάκια, έχουμε πολλά αντιλοπάκια εδώ γύρω. Αυτό, όχι. Αυτό, ναι. Αυτό τι είναι καταρχήν, είναι θηλυκό. Είναι θηλυκό και έχω και δύο θηλυκά τα οποία είναι έτοιμα να γεννήσουν. Ωραία φίλε, 21 οι αντιλόπες δεν είναι πολύ τέτοιο ε. Τις αντιλόπες δεν θα τις πειράξω, θα τις αφήσω να παράγονται. Οι σάμπλε αντιλόπ, γιατί μου δίνουν πολλά credits, πάρα πολλά credits. Αυτό λοιπόν όχι, αυτό είναι το αρσενικό, το πρώτο και ζουν και πολλά χρόνια. Αυτό τώρα γεννήθηκε, είναι μικρούλι. Αυτό είναι ok. Αυτό είναι ok. Οπότε νομίζω είμαστε ok. Το μόνο που έχω κάνει, περιόρισα πλέον τον περιόρισα τον πληθυσμό των παγωνιών. Σταματήσουν να παράγονται, γιατί θα έχουμε θέμα. Δεν θα χωράνε στο τέλος. Τώρα τι θα κάνουμε εδώ και πέρα, να τις αντιλόπες. Οι αντιλόπες άφησαν να παράγονται, γιατί δίνουν πολλά credits και αυτό είναι καλό. Κάτσε να δω εδώ τώρα, έχω και bonus. Τι bonus? Βέβαια τόσο breeding που έχω κάνει, πήρα χρήματα, ναι. Συνεχίζουμε. Has been traded out of the zoo, what? Α, ναι, τα απελευθερώνει τώρα. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ τώρα θα κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα φτιάξουμε αυτόν εδώ το χώρο, που είναι οι ζεύρες. Οι ζεύρες, σαν ζώα, μπορούν, που είναι τα ζωπίτια, μπορούν να ζήσουν μαζί στην ίδιο τέτοιο, στο ίδιο με πουντό, με τις αντιλόπες. Οπότε αυτές τις τρεις ζεύρες θα τις πάμε από εδώ. Μία, move εδώ, και αυτό θα πάει από εκεί. Εδώ και αυτό, και το μικρό θα πάει από εκεί. Εκεί θα πάρουμε και τα φαγητά τους, τα, πώς τα λένε, αυτά που τρώνε τέλος πάντων. Νομίζω όμως ότι έχει εδώ, αλλά δεν πειράζει, βάλε τα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αχα. Αν και δεν χρειάζεται, νομίζω έχει από εδώ. Για να δω. Άρεσε, έχει τα ίδια χρησιμοποιούν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Θα το βάλω εδώ. Αυτό θα πάρω μόνο όπως είναι. Αυτό υπάρχει λόγος, θα το βάλω από εδώ. Για να μπορούν όλα να κοιμούνται τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάνει εδώ. Πρέπει να κατέβει κάτω, γιατί στον αέρα δεν πρόκειται κανένα να, όπα λάθος, να μπει αυτό εδώ πίσω, έτσι. Ωραία. Τι άλλο? Πάρουμε και κάνα δεντράκι. Wow. Τα δεντράκια δεν πάνε. Ο παλάθος. Πάρουμε και αυτά. Και δεν τα παίρνεις. Οπότε θα πάνε οι ζεύρες μαζί με τις αντιλόπες. Και αυτό για τέλος. Πού το βρε, το χάσα. Να το. Χα. Ναι. Τραβάνε κάποια ζόρια. Εδώ. Ωραία.
ή να τα φέρουν όλα. Νερό έχουμε, φαγητά έχουμε, τι άλλο θέλουμε. Κάτσε λιγάκι. Αυτό βασικά θέλω να πω εδώ. Βάλτε και αυτό εδώ. Ωραία, φεύγουν όλα. Φεύγουν όλα από εδώ. Και θέλω να δω τώρα εδώ πως αισθάνονται όλα αυτά. Κάτσε να δούμε πως αισθάνονται. Enrichment. Κάτσε λιγάκι να φάλουμε εδώ. Τι enrichment θέλουν οι αντιλόπες. Habitant. Πάμε εδώ. Πάμε species. Σάμπλε αντιλόπε. Ναι. Πάμε εδώ. Αυτό είναι. Τέτοιο έχουμε. Τέτοιο έχουμε. Δεν ξέρω. Το δούμε ευθύς αμέσως. Δεν έχουμε. Το βάλα όμως. Και τέτοιο θέλω. Ωραία. Από αυτό εντάξει το βάλαμε. Κάτσε να έρθουν και οι αντιλόπες εδώ. Να δούμε πως πάνε. Από θέμα hard shelter εντάξει normal είμαστε. Ωραία, γκράσινο και... Οπα, λάθος. Γκράσινο και εδώ έχουμε το χώρο. Δεν φτάνει το hard shelter για όλους. Θα πρέπει να βάλουμε άλλο ένα. Θα βάλουμε. Εδώ. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε κάτι ακόμα. Έχω ξεκλειδώσει κάτι blueprints. Οπότε ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και κάτι από αυτά εδώ. Είναι λίγο ακριβούτσικα, αλλά είναι ωραία. Λοιπόν, shelter. Ήταν τα κλασικά που είχαμε. Και αυτά εδώ είναι τα 12x12x14. Μικρούλι θέλω. Classic shelter. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο είναι αυτό εδώ. Δεν είναι άσχημο. Ωραία. Και τι άλλο θέλω? Και θέλω μετά habitants. Food. Όχι food βρε. Φαγητό. Θέλω κρεβάτια ρε εσύ. Large. Βάλε ένα. Εδώ το πολύ πολύ. Και βάλε και ένα εδώ. Οκ. Ή άμα είναι, να σου πω την αλήθεια. Βάλε ένα εδώ. Και βάλε και ένα εκεί πέρα. Αυτό είναι. Για να δούμε. Πώς αισθάνονται. Και hard shelter όλα. Staff is πάλι... It's moving. Barrier status 57%. Oh, call mechanic. Research center small 25. Όπα, εδώ έχουμε θέμα με το research. Γιατί πάνε όλοι από τη μια μεριά και περιμένουν όλοι μα όλοι. Αυτός λοιπόν μπορεί να πάει και από την άλλη μεριά. Πώς μπορούμε να το πάρουμε αυτό εδώ? Εντάξει, μπήκε. Mechanic is complete. Ok. Incorrect speaker. Εντάξει, το ξέρω τώρα γιατί τα έχουμε βγάλει. Ναι, εδώ δεν θα έρχεται κανείς. Αυτό το speaker θα φύγει από εδώ. Θα πάρω καταρχήν από εδώ όλο αυτό το πράγμα. Χωρίς το τέτοιο, εντάξει. Καλά, αυτό δεν κοστίζει και πολλά, οπότε θα το βγάλουμε. Οκ. Νομίζω ότι
ότι είμαστε και εδώ, εδώ τώρα μπορώ να βάλω guest το έχει transport, δεν θέλω ακόμα τρενάκια να φτιάξουμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται για αρχή. Educational speaker θα μπει ένα εδώ σίγουρα και αυτό θα μπει εδώ, αυτό θα μπει εδώ ακριβώς. Δεν θέλω να είναι μπροστά στο τρένο, αυτό θα μιλάει για τις ζεύρες και αυτό εδώ και αυτό για τις ζεύρες. Οκ. Okay. Ωραία. Και εδώ μιλάνε για τα υπόλοιπα. Και μάλιστα αυτό εδώ θα το κάνω σύρμα. Τι σύρμα? Κάτσε, αυτό τι είναι εδώ? Ελάτε. Ωραία, για να μπορούν να βλέπουν περισσότερο. Μάλιστα και αυτό εδώ. Ωραία. Οπότε βλέπουν τα πάντα. Σε να δούμε λιγάκι από το grass και από όλα αυτά πως είναι. Από terrain και αυτά είναι μια χαρά. Και hard shelter και όλα σχετικά. Και οι αντιλόπες, που είναι οι αντιλόπες? Social, τι πρόβλημα έχουμε το social οι αντιλόπες? Environment είναι ok, coverage είναι ok, δεν θέλουν παραπάνω δέντρα. Social δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν, είναι μικρά λογικά. Α, μεγαλώνουν, ναι. Το adult population είναι μικρό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και μένει αυτό τώρα. Εδώ τώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ τώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ θα πάμε στο zoo. Καταρχήν εδώ τι γίνεται? Is stressed. Ναι, το κατάλαβα αυτό ότι είναι stressed. Τώρα δεν είναι όμως, είναι στο social της, είναι καλό. Εδώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα. Θα πάμε στο animal trading. Και τι θα βάλουμε εδώ τώρα? Mm-hmm. Ακόμα δεν θα αγοράσω ζώα με credits. Τα ζώα με credits να δούμε και ποια είναι. Cash conversion, ok. Τα ζώα με credits είναι πολλά και διάφορα. Κάτι γορίλες, καμιλοπάρδαλες είναι ακριβές. Πω, 745 credits, πώς θα τα μαζέψουμε όλα αυτά? Πρέπει να αρχίσω να βάζω περισσότερα ζώα τώρα και να μην κοιτάω τις λεπτομέρειες, γιατί θα έχω θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Από αυτή τη μεριά τι να φτιάξουμε? Από αυτή τη μεριά, παιδιά, θα κάνω το εξής. Θα βάλω αυτό που είχα βάλει και στον άλλο τον ζωολογικό κήπο. Θέλω οπωσδήποτε κροκόδιλο. Ο κροκόδιλος, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε εδώ? Εκτός αν βάλουμε και common, αυτό εδώ το common ostrich μπορώ να το βάλω στο θεοκάμιλος και στην άλλη μεριά. Πάνε μαζί. Να βάλουμε ή να βάλουμε timber wolf? Δεν ξέρω πραγματικά. Φλαμίγκο βάλαμε, Timber Wolf βάλαμε, African Buffalo ή American Bison? African Wild Dog. Αυτά τι είναι? Είναι τα, μου το λέγανε να βάλω. Όχι, όχι, θα πάμε κλασικά, θα πάμε με το Japanese. Θα βάλω μαϊμούδες, Japanese macaque. Θα βάλουμε από εδώ μαϊμούδες. Εδώ σίγουρα.
ένα αρσενικό σίγουρα και ένα θηλυκό. Μάλιστα και δύο θηλυκά έχουμε, λεφτά έχουμε. Πώς λέγονται αυτές, τζαπανείς τέτοιο. Ωραία. Εδώ, αυτοί θα μπουν εδώ όλοι. Καταρχήν εδώ, πρωτού προχωρήσουμε με τις μαϊμούδες τις ιαπωνικές, από θέμα τέτοιο είμαστε και okay, εδώ, ωραία. Πάμε να δούμε Zupidia. Εντάξει τώρα, με τα στρες τους, πολύ στρες έχουν όλα. Γιατί έχει στρες? Γιατί, ποιος ο λόγος να έχει στρες? Τώρα δεν έχει στρες. Χασέλτερ, γιατί έχει πολύ κόσμο γι' αυτό. Δεν πειράζει. Εδώ τώρα πότε θα βάλουμε τις, οπα, τις ιαπωνικές μαϊμούδες. Πώς λέγονται. Θα τις βρούμε τώρα. Japanese, 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 Japanese. Πού είναι οι Japanese? Japanese. Μακάκου, μακάκου. Λοιπόν, Japanese macaco is a species of monkey. Είναι μαϊά μαϊμού, η οποία είναι, λέει, στα νησιά της Ιαπωνίας. Ζει σε διάφορα περιβάλλοντα και είναι, λέει, γνωστή ως snow monkey. Η μαϊμού του χειμώνα. Καλό αυτό. Τώρα τι θέλει? Θέλει 300 τετραγωνικά τέτοια και θέλει και 20 τετραγωνικά climbing requirement. Οι θερμοκρασίες που ζει είναι από μείον 15 μέχρι 29 και ζει και σε temperate και σε taiga. 8-50 group size, up to 17 males, up to 13 females, γενικά γίνεται ένας χαμός. 30 χρόνια ζει, καλό αυτό. Research status θα το δούμε, δεν μπορεί να το βάλουμε κάτι άλλο. Α, κάτσε, περίμενε εδώ το βασικό, δεν είδα. Grade 1 climb proof. Πάνω από ένα μέτρο. Grade 1 θέλουμε climb proof. Πάνω από, δηλαδή να μην μπορεί να σκαρφαλωθεί. Και πάνω από ένα μέτρο το ύψος. Και θέλει και 20 τετραγωνικά requirement. Ωραία. Αυτά λοιπόν θα μπουν εδώ. Νομίζω ότι εδώ είναι μια χαρά αυτό για να γίνει αυτό που θέλω. Ωραία. Αυτό εδώ δεν κάθεται καλά πολύ. Γι' αυτό θα το κάνω έτσι. Good. Και από τις δυο μεριές να μην μπορούν να ανέβουν. Curved barrier. Καλά, αυτό δεν μας. Curved barrier top, όχι. Δεν χρειάζεται τελικά αυτό. Οπότε θα το βάλω κανονικά. Ούτ. Και από τις δύο μεριές. Οκ. Okay. Καλές οι... οι καμπύλες, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται τόσο πολύ. Νομίζω ότι είναι ok. Πόσο βγαίνει? Βγαίναι 548, μια χαρά. Βγαίνει μια χαρά. Αυτό το δέντρο τώρα εδώ το βγάλω από εδώ βασικά. Μπορώ να το βάλω και εδώ. Και άμα είναι, το βάζουμε πιο εκεί. Να δούμε πώς βγήκε. Εντάξει, καλά βγήκε.
Οπα. Οπα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ωραίο εδώ. Τι άλλο θέλουμε εδώ τώρα? Θέλουμε να πάρουμε τις μαϊμούδες και να τις βάλουμε εδώ μέσα. Να πάρουμε λοιπόν τις μαϊμούδες και να τις βάλουμε εδώ μέσα. Ζου, animal trading, που είναι αυτό, send to zoo, ok, send to zoo, ok, send to zoo, ok. Ας να έρθουν εδώ να δούμε τι χρειάζονται αυτές. Α, και αυτό πάει από εδώ, έτσι. Και αυτό πάει από εδώ. Άτσε να έρθουν εδώ οι μαϊμούδες να δούμε τι χρειάζονται. Θέλουν να λέει 20% τέτοιο. Πέρτες βρε, πού είναι? Άτες έρχονται. Έχω κάνει γύρω γύρω όλο αυτό το πράγμα να μην μπορεί να το σκαρφαλώσουν. Αυτό για να δούμε, τρεις μαϊμούδες, οι οποίες από ό,τι ξέρω να παράγονται και γρήγορα από ό,τι είδα. Νάτες, ωραία. Έχουμε και λέμε. Μία προς μία. Καλά, τα γκράς όλα αυτά θα τα δούμε μετά. Θέλουμε 36 τετραγωνικά, κάτι να σκαρφαλώνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω ξεκλειδώσει κάτι έτοιμα. Α, τα large animal, αυτά είναι για μεγάλα ζώα. Large animal, large, large, lemur, lemur, small animal, small animal, small, small είναι αυτά βασικά, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο για small animal. Και αυτό είναι, οπα, αυτό είναι θηρίο, δεν είναι απλά ωραίο. Αυτό γιατί είναι λεμούρ, είναι κάτι διαφορετικό. Large animal, φοβερό αυτό. Αυτό είναι για τις αρκούδες στην ουσία, έτσι. Wow. Μα τώρα ναι. Να παίξουμε εδώ. Το βάλουμε αυτό εδώ στη μέση. Γιατί όχι. Άνετα, να το 37,3-36, άνετα, πολύ άνετα. Ωραία, οπότε έχουμε και το τέτοιο, να σκαρφαλώνουνε. Ωραία, τώρα πάμε, grass, α, οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξουμε τώρα τέτοιο, να κοιμούνται, έτσι. Πού κοιμούνται τώρα αυτά? Injured, γιατί είναι injured αυτό? Colvet. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε hard shelter. Να κοιμούνται. Το βασικό. Το να κοιμούνται. Species. Τα Japanese που είναι. Japanese, εδώ. Μεταλλικό. Έχω και τέτοια πλέον. Να φτιάξουμε φυσικό. Με τέτοιο. Ή να βάλουμε απλά ένα. Όλα κάνουν βασικά. Ότι κάνουν όλα, κάνουν όλα, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βάλω κάτι μικρούλι. Πω πω ρε φίλε, είναι και τεράστια αυτά.
Γιατί θα σκαρφαλούν πάνω στη σκεπή και θα φεύγουν έξω. Ωραία, φίλε, αυτό είναι μεγάλο. Μεταλλικό. Και τα μικρά είναι ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι το συγκλονιστικό. Απλά το βάζεις κάπου εδώ, ας πούμε. Το βάλω κάπου εδώ στη μέση ή όχι. Να το βάλουμε κάπου κοντά στο... στο τέτοιο. Εδώ ρε παιδί μου, στη μέση ακριβώς. Αυτό. Calculating, ωραία. Medium, όχι, αυτό είναι extra large. Ωραία. Να δούμε. Hard shelter. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Θέλει άλλο ένα. Θέλει άλλο ένα. Το οποίο άλλο ένα θα το βάλουμε κάπου... Πού να το βάλουμε, θέλει λίγο πιο μεγάλο. Έχουμε και metal βέβαια. Wow, αυτό είναι και θηρίο εδώ. Το να βάλω τόσο μεγάλο δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Κάτσε να το βάλουμε. Δεν πειράζει, λεφτά έχουμε, οπότε μπορούμε να το βάλουμε. Αυτό βάλτο εδώ. Ωραία. Και πήγαινε εδώ λοιπόν. Και πάτα στο habitant. Όχι. Όχι. Αυτό. Πας εδώ. Φτιάξε ένα τέτοιο. Ένα. Δύο. Τρία. Μια μικρούλια. Πιστεύω να σκαρφαλώνω εδώ και να πηδάνε έξω. Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω κι εγώ. Τι λέει. Είμαστε 100% ωραία. Τώρα είμαστε ok. Θέλουμε λίγο περισσότερο long grass. Και θέλουμε και snow. Θέλουμε long grass. Βάλε λίγο long grass εδώ πέρα. Όχι ρε εσύ. Και θέλουμε και... και snow. Το snow είναι εδώ. Το snow βέβαια για να μπει πρέπει να ρίξεις λίγο τη θερμοκρασία. Πρέπει να κατεβάσουμε το long grass και να βάλουμε περισσότερο rock. Ροκ μπορώ να βάλω όσο θέλω βασικά. Να βάλω και λίγο smooth rock. Τελικά δεν χρειάζεται αυτό, έτσι. Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου. Ωραίος εδώ. Και θέλουμε και snow, αλλά για να βάλεις snow θέλεις να βάλουμε ένα heating. Heating λέω. Να βάλω ένα πώς το λένε, αυτό που κάνει το χιόνι. Cooler.
βάλω κάπου εδώ θα έλεγα. Ωραία. Για να δούμε. Τι θα κάνουμε με το cooler. Plants δεν έχουμε καθόλου, φίλε μου. Να το είδες, σιγά σιγά που εμφανίζεται. Θα εμφανιστεί, που θα πάει. 0 βάθμους. Σιγά σιγά θα το έχουμε. Για να δούμε τις μαϊμούδες μας. Είναι άσχημο. Γιατί δεν ανεβαίνουν πάνω εδώ. Ανέβουν, πού θα πάει. Πώς θα πρέπει να τους φτιάξω. Όλα μου δεν ανέβαινουν. Αυτές σκαρφαλώνουν για πλάκα. Ξέρεις τι σκέφτομαι, πώς δεν μπορούν να ανέβουν. Wolfer. Πως νόμονο 6%. What? Μόνο 6 ανέβηκε, να το. Όχι, δεν ανέβηκε. Μόνο 6%. Πάρε φίλε, unbox. Μόνο 6% σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε λίγο snow παραπάνω. Λίγο snow παραπάνω. Σκα το βάζω εκεί που είχε την πέτρα. Οπότε δεν έχω πρόβλημα. Πολύ ωραία. Από σνό έχουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν μπορούν να ανέβουν εδώ πάνω, οπότε... Όχι μόνο, θα ανέβουν, γιατί να μην ανέβουν. Αφού λέει ότι climbable area είμαστε ok. Τι άλλο θέλω τώρα. Τώρα θέλω plants. Θέλω να βάλω και φυτά τώρα. Coverage δεν έχουμε καθόλου, πρέπει να είναι εδώ. Είπαμε, αυτά είναι temperate taiga στην ουσία. Japan. Οπότε biome Taiga, ναι. Continent Asia, Asia. Property τι είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα δούμε τώρα εδώ τι μπορούμε να βάλουμε. Έλα ρε, μπορούμε να βάλουμε δύο πράγματα. Τι λες. Είδες τελικά αυτό, αυτό είναι το... Αυτό δεν χρειάζεται, δεν πολύ. Και αυτό είναι ωραίο. Τα plants. Ωραίο και αυτό. Έχουμε δυο δεντράκια, ένα μικρό, ένα τέτοιο. Τα έχω βάλει για κάπως μακριά, να μην έχουμε θέματα. Όχι, δεν θέλω να βάλω άλλο δέντρο. Όχι, τέτοιο δεν μου αρέσει. Πλάντσο εκεί. Ένα άσχημα. Αυτό τι είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ τέτοιο αυτό. Πολύ. Το παρά είναι μεγάλο. Αυτό δεν δίνει τίποτα και να θες. Αυτό δεν δίνει τίποτα και να θες. Είδες τελικά. Η τάιγκα αυτή είναι έτσι.
Wolfer λοιπόν. Είμαστε 21% coverage. Αυτό τώρα που δεν μ' αρέσει πολύ είναι ότι αυτό εδώ και αυτό το μπορεί να πάει κάπου εδώ πέρα. Και αυτό λοιπόν, λες να σκαρφαλώσουν και να φύγουνε, μωρέ, δεν νομίζω. Λοιπόν, για να δω λιγάκι τα enrichments, να δω τι γίνεται ακριβώς με αυτά εδώ. Θα βάλω αυτό εδώ που τους πετάει το νερό στην ουσία και τα κάνει πιο ευτυχισμένα. Αυτό, όπα, αυτό είναι τεράστιο, ρε, εσύ. Αυτό είναι τεράστιο, όχι, αυτό το μικρό μόνο. Αυτό το μικρό. Αυτό είναι τεράστιο, λοιπόν, για να δω. Χρειαζόμαστε κι άλλα βασικά, πρέπει να κάνω το research. Έχω βάλει τον γιατρό να ψάχνει αυτό, αυτή τη μαϊμού, για να μου ξεκλειδώσει και υπόλοιπα πράγματα. Οπότε βάλαμε φαγητό, βάλαμε νερό, βάλαμε το climbing. Είμαστε ok, το μόνο που μένει είναι το enrichment. Όλα τα άλλα είναι σωστά. Για να δούμε λιγάκι και από την κάμερα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα από τις πιο ωραίες, από τα πιο ωραία ζώα στον ζωολογικό μας κήπο. Και το καλό είναι ότι είναι χαμηλοί οι φράχτερες, οπότε μπορούν να βλέπουν οι άνθρωποι που έρχονται γύρω γύρω. Δεν σκαρφαλώνουν, τους έχω κάνει σε να μην σκαρφαλώνουν οι φράχτες. Ωραία ζωάκια και ήρεμα, και είναι μικρός ο χώρος, δεν χρειάζεται να μας τρώνε πολύ χώρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εδώ θα δείχνει τι έχει μέσα το κλουβί, οπότε θα βρούμε τις Japanese monkeys, ωραία. Και θέλουμε και ένα ηχείο. Ένα ηχείο που να κάνει education, να εκπαιδεύει τους επισκέπτες στο σε ό,τι βλέπουνε. Οπότε νομίζω ότι είμαστε ok όσον αφορά αυτό το κλουβί. Ένα από τα πιο ωραία κλουβιά που έχω κάνει μέχρι στιγμής στο καινούριο ζωολογικό κήπο που έχω φτιάξει, και έχουμε και συνέχεια. Νομίζω ότι βέτε εδώ τι έβαλε, εντάξει. Νομίζω ότι το κλουβί μας με τις Ιαπωνέζικες μαϊμούδες είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε πολύ καλά τώρα. Όπω, κοίτα χρήματα. Κοίτα χρήματα, γίνεται ένας χαμός. 1080 άτομα. Πάμε πολύ καλά, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο κλουβάκι. Ο κόσμος βλέπει. Και είναι και πάρα πολύ ωραίες. Ένα όμορφο κλουβάκι χωρίς πολλά πολλά. Εντάξει, αυτό το enrichment το κάνουμε research, σε λιγάκι θα είναι έτοιμο. Κόβερα δεν έβαλα πολλά για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει και από μακριά. Από τα πιο ωραία έτσι μέρη που έχω φτιάξει. Αυτά λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάνετε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με περισσότερο Planet Zoo.